λοιπόν αυτό που γίνεται σήμερα είναι ανήκουστο. Εμείς θέλουμε τους συνηγόρους μας, αυτούς έχουμε, αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ψυχή μας. Πάνε να καταδικάσουν το παιδί μου. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχομαι καθόλου. Εμείς δεν προχωράμε, δεν απολογούμαστε χωρίς τους δικηγόρους μας. Τελείωσε. Είπατε ότι γνωρίζετε τον δολοφόνο. Γνωρίζω. Και δεν με αφήσανε να καταθέσω. Γιατί δεν το λέτε στην κόρη σας να το πει. Το είπα η κόρη μου. Γιατί να μην το πει. Θέλω να το πω κι εγώ. Χωρίς τους δικηγόρους τους δεν δίνει απολογία. Χωρίς τους δικηγόρους τους δεν δίνει. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα η απολογία του κατηγορουμένου με τη μαρτυρική κατάσταση. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, υπάρχει μάρτυρας που έχω πάει στο σπίτι του, μου έχει πει γεγονότα, μου έχει πει τους μαρτύρους. Και ο πρώτος, όπως τον ξέρετε, ο Αλεξανδρής. Δεν είναι ο Αλεξανδρής, ήρθε και κατάθεσε. Και ξέρω και τους υπόλοιπους. Εννοείται ότι είναι αυτός ο δράστης. Αυτός και οι υπόλοιποι. Ποιοι υπόλοιποι. Τους ξέρω. Άμα πάω να το καταθέσω, θα σας το πω. Γιατί πότε τα μάθατε όλα αυτά. Τα μάθαμε, τα έχω μάθει. Πότε, χρονικά. Χρονικά, πριν 2 μήνες. Γιατί δεν το καταθέσετε στην αστυνομία. Τα έχω καταθέσει. Έχω το συνήγορό μου και τα έχει καταθέσει όλα. Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Τα έχω πει στο συνήγορό. Να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Ακούστε. Συγγνώμη. Αυτά που συμβαίνουν στο μεικτό δικαστήριο θα μείνουμε όπου πρέπει να μείνουμε, όταν πρέπει να μείνουμε. Να τα πάρουμε, να πάρουμε τα γεγονότα. Πάμε. Βεβαίως, αλλά κάνουμε διάλογο. Όχι, δεν κάνουμε διάλογο. Μαζί σας διάλογο δεν κάνω. Κάνω δηλώσεις. Εάν θέλετε να το σεβαστείτε, έχει καλώς. Εάν δεν θέλετε, τελείωσε. Αν εσείς θέλετε να φέρετε την αδυναμία σας, όχι, όχι. Πολύ ευχαρίστω. Θα πείτε στην κυρία Νικολούλη άλλη φορά, όταν θα την παίρνω τηλέφωνο και θα ζητάω να κάνω παρέμβαση, καλό θα είναι άμα θέλει να έχει μια σφαιρική άποψη της υπόθεσης να με βγάζει στον αέρα. Ήσασταν που δεν αρμόζει σε μικρό όργανο. Με την Νικολούλη. Ήσασταν όλοι παρόντες όλων αυτών που διαδραματίστηκαν στην αίθουσα του μικρού ορκωτού δικαστηρίου Τρίπολη. Εμφανίζεται η κατηγορούμενη και κάνει δήλωση και με τον τρόπο αυτό διευκρινίζει ξεκάθαρα στο δικαστήριο για αποφυγή τυχόν παρανόησης. Ποιους έχει δικηγόρους ήδη από το στάδιο της ανάκρισης, ποιους επιθυμεί να την υπερασπιστούν και εν πάση περιπτώσει το δικαστήριο δεν σέβεται αυτό το υπερασπιστικό της βασικό δικαίωμα. Επίσης η κατηγορούμενη ζητάει από το δικαστήριο προπάσης απολογίας της να εξεταστεί η μητέρα της, η οποία και τι καλείται ως μάρτυρας με κλίση του εισαγγελέα εφετών, μπορεί να την προτείνει και ως μάρτυρα υπεράσπισης πριν την έναρξη της απολογίας της. Και το δικαστήριο απορρίπτει αυτό το αίτημα. Εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο ακριβώς επειδή θεωρεί τους συνηγόρους υπεράσπισης που δεν είναι τίποτα άλλο από την φωνή της ίδιας της κατηγορουμένης, το μυαλό της κατηγορουμένης, όλα όσα θέλει να πει και δεν μπορεί εκείνη την ώρα η ίδια, γι' αυτό και εκπροσωπείται. Γι' αυτό και ο θεσμός της υπεράσπισης είναι ιερός και καταπατήθηκε για ακόμα μία φορά σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Τρίπολης από τη διευθύνουσα τη συζήτηση με την ανοχή όλων των μελών του δικαστηρίου, τακτικών και λαϊκών, και με την παρουσία του εισαγγελέα να μην αντιδρά δυσκολία ότι εμείς σου έχουμε βάλει δικηγόρους, αυτούς θα έχεις και αυτοί θα σε εκπροσωπήσουν. Να πούμε και το εξής, ότι οι κατηγορούμενοι δικαιούται. Από αυτό το δικαστήριο. Όχι, από αυτό το δικαστήριο. Οι ενστάσεις και τα αιτήματά μας που απορρίφθηκαν είναι τιμή μας και καμάρι.